Ο σκοπός και ο λόγος είναι ο εξής, να φέρετε περισσότερη επιφάνεια και εμβαδόν από το κορμί μας και να έχουμε τη δυνατότητα να δείχνουμε τον λεγόμενό μας που δεν είναι άλλο από τα χαρτιά εμπιστοσύνης, τα όμορφα. Γίνομαι ένα με το τοίχο. Οπότε είναι αυτό μια ιδέα. Όποιος έχει τη δυνατότητα σε μια όμορφη βιβλιοθήκη, λουλούδια, σε ένα ωραίο χώρο ή να φέρετε. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για τηλεδιασκέψεις, για το πρώτο μάθημα που δεν έχει να κάνει με τα βασικά πριν ακόμα ανοίξει η κάμερα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει εκτός από τα τεχνικά θέματα όπως είναι ο φωτισμός που θα πρέπει να βρίσκεται μπροστά μας, αν υπάρχει και φυσικός φωτισμός από το πλάι, ένα παράθυρο είναι το ιδεατό, αν είναι ημέρα και έχουμε φυσικό φως, αλλά ενισχύουμε και φως απέναντί μας. Ο ήχος, να ακουγόμαστε, η κάμερά μας να είμαστε διάκριτοι και να φαινόμαστε καθαρά. Το background, ο τείχος ή μία όμορφη βιβλιοθήκη, μία ωραία ζεστοποιημένα. Προσοχή στο background, να μην φοράμε τα ρούχα μας ίδιο χρώμα με το τείχο ή με οτιδήποτε βρίσκεται από πίσω στη πλάτη μας. Ή κάτι που να αποσπά την προσοχή, ούτε αυτό ενδείκνυται, γιατί είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές μπροστά από την κάμερα. Αυτή η κάμερα η μικρή είναι σαν μια μικρή τηλεόραση όπου εμείς βρισκόμαστε μπροστά και συνομιλούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε άλλα τυπικά χαρακτηριστικά που πρέπει να υπάρχουν και να δίνουμε βάση, όπως είναι η απόσταση η οποία θα κρατάμε από την κάμερα. Ενδείκνυται στα 80 εκατοστά με ένα μέτρο, ανάλογα το σωματότυπο του κάθε ανθρώπου. Και αυτό γιατί θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να δείχνουμε περισσότερο εύρος του κορμιού μας και τους υπογραμμιστές στα χαρτιά της εμπιστοσύνης που δεν είναι άλλο από τα χέρια μας. Γλυκές, ομαλές κινήσεις. Όχι σαν τεμαχισμοί κινήσεις γρήγορες νευρικές, ομαλά όλα τα οποία να ταιριάζουν με τα λόγια τα οποία λέμε. Πάρα πολλές φορές τα χέρια μας μας βοηθούν να θυμηθούμε και τα δικά μας λόγια. Πριν ανοίξει η κάμερα και αν πρόκειται να κάνουμε μεγάλες συζητήσεις, θα πρέπει, επειδή μπορεί να καθόμαστε αρκετές ώρες στην καρέκλα, για να μην λυγίζει το κορμί μας πάρα πολύ μπροστά ή να μην καθόμαστε χυμένοι πίσω, είναι πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε ασκήσεις προθέρμανσης, όπως όλα τα πράγματα, έτσι και αυτό χρειάζεται προθέρμανση, γιατί οι πάρα πολλές ώρες στο γραφείο καθήμενοι και η τηλεδιασκέψη δημιουργούν το πιάσιμο το οποίο αγγυλώνει τους ώμους και κάνει μετά πολύ αρνητικές στάσεις και γλώσσα του σώματος. Επικοινωνούμε αρνητικά στον συνομιλητή μας, άρα ενδείκνεται ασκήσεις πριν προθέρμανσης, όπως είναι στους ώμους κυκλικές, ή τα χέρια ψηλά, προσπαθώντας να αγγίξουμε το ταβάνι ή στο πλάι. Όλες αυτές οι κινήσεις μας βοηθούν για να έχουμε μετά ένα χαλαρό κορμί, απόλυτα επικοινωνιακό, για να δίνουμε το μάξιμουμ δυνατόν της επικοινωνίας μας μέσω της γλώσσας του σώματός μας. Αυτά λοιπόν είχα να πω για σήμερα. Ελπίζω να σας φάνηκαν χρήσιμα, να ακούσατε κάτι καινούργιο, θεωρώ. Και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Να είστε...